Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της 5ης 20 Οκτωβρίου του 2016 ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με την επάρατη νόσο. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός που διακρίθηκε σε όλη του την επαγγελματική και πολιτική του καριέρα για το ήθος, το πάθος και την εργατικότητά του. Αυτοδημιούργητος, έγκριτος δικηγόρος, επιτυχημένος νομάρχης, διακεκριμένος Περιφερειάρχης, σε κάθε έκφανση της ζωής του κυριάρχησε με την έντονη προσωπικότητά του τις ιδέες και τις πράξεις του. Υπήρξε μεγάλος αγωνιστής που με γνώμονα την αγάπη του για την πατρίδα και τον τόπο έδινε καθημερινά μάχες για τη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών του, υπηρετώντας πάντα το δίκαιο και το ορθό. Ο Γιώργος Παυλίδης ήταν ένας οραματιστής που πίστεψε στις δυνατότητες της περιφέρειάς του, την υπηρέτησε με ζήλο και τα όνειρά του την ανέδειξαν σε σύντομο χρονικό διάστημα από ουραγό σε σημείο αναφοράς θετικών εξελίξεων. Το όραμά του και το αναπτυξιακό του σχέδιο θα είναι μοχλός προόδου για τις επόμενες γενναίες. Σήμερα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θρηνεί το θάνατο του ηγέτη της, του Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη, ενώ μαχητής της ζωής που συνέβαλε καθοριστικά ώστε να βγει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την αφάνεια και να την οδηγήσει σε μια ανωδική πορεία ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης γεννήθηκε το 1956. Δικηγόρος, απόφοιτος της νομικής σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ήταν έγγαμος με την Αθηνά, πατέρας δύο τέκνων του Θόδωρου και της Μαρίνας και ευτύχησε να έχει μια εγγονή την Θεοδώρα. Ως δικηγόρος άσκησε μάχημη δικηγορία, κυρίως ποινική, από την νεαρή ηλικία. Δημοσίευσε επιστημονικά άρθρα νομικού και μη περιεχομένου σε διάφορα νομικά και άλλα έγκυρα έντυπα. Το 1998 εκλέχθηκε νομάρχης στο νομό Ξάνθης. Ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η-1η του 1999 και συνέχισε για περίπου 12 έτη έως τις 31-12 του 2010. Εκλεγμένος πρόεδρος, εμπνευστής και ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Διασυνοριακής Συνεδρίασης των Νομαρχιών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, που είχε έδρα την Ορεστιάδα Εύρου από το 2004. Ο Γιώργος Παυλίδης ήταν επικεφαλής και τακτικό μέλος στο Κογκρέσο των Τοπικών Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ υπήρξε μέλος της μόνιμης και της θεσμικής επιτροπής του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών από το 2007 έως το 2010. Κατά τη δεκαετή θητεία του ως νομάρχης Ξάνθης από το 1999 έως το 2010, υλοποίησε ένα μοναδικό αναπτυξιακό έργο σε επίπεδο υποδομών στο νομό. Την περίοδο 2011 έως 2014 διετέλεσε εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής χωροταξίας και περιβάλλοντος σε εθνικό επίπεδο. Ο Γιώργος Παυλίδης έχει τιμηθεί από πολλούς φορείς για την ως τώρα δραστηριότητά του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στις περιφερειακές εκλογές της 25ης Μαΐου του 2014, επικεφαλής του Ανεξάρτητου Συνδυασμού Περιφερειακή Αναγέννηση με ποσοστό 56,35% εκλέχθηκε Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του ξεχώρισε για το πρωτοποριακό του έργο. Για τον λόγο αυτό, μεσίστιες κοιμάτισαν οι σημαίες σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.